Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Δύο σύντομες απαντήσεις μονάχα σε παρατηρήσεις, σε κάποια σχόλια. Κύριε Μπαλάφα, νομίζω, αν δεν το υπονοήσατε, είπατε ευθέως ότι η Νέα Δημοκρατία διχάζει στους Έλληνες. Διχάζει στους Έλληνες. Ότι διαχωρίζει στους Έλληνες. Αυτό είναι κάτι που είναι μακριά από εμάς πάντως και από τη φιλοσοφία μας σε κάθε περίπτωση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε όλες τις σύγχρονες αστικές αντιπροσωπευτικές δημοκρατίες, σε κάθε πολίτευμα με κοινοβουλευτική έκφραση, το πολιτικό σύστημα που συγκροτείται για να υποστηρίξει την εύρυθμη λειτουργία μιας συντεταγμένης πολιτείας αναδύεται και προκύπτει από τον εκλογικό νόμο. Αυτόν που ρυθμίζει τους όρους συμμετοχής των πολιτικά δρόντων, κομμάτων και εκλογέων, πολιτών και πολιτικών στην εκλογική διαδικασία, αλλά και την αποτύπωση της λαϊκής βούλησης στην κοινοβουλευτική σύνθεση και λειτουργία. Με άλλα λόγια, ο εκλογικός νόμος σε συνδυασμό με τις συνταγματικές προβλέψεις για τη λειτουργία του πολιτεύματος συνθέτουν ένα εκμαγείο, ένα καλούπι του πολιτικού συστήματος, η οικοδόμηση του οποίου βασίζεται σε μια τρόπον την εκλογική αρχιτεκτονική. Κάθε αρχιτεκτονικό σχέδιο για να είναι επιτυχημένο πρέπει να υπηρετεί την ευστάθεια και τη βιωσιμότητα του κτηρίου που θα παραχθεί από την εφαρμογή του. Ομοίως, ένα εκλογικό σύστημα είναι επιτυχημένο και αποτελεσματικό όταν προωθεί την βιωσιμότητα και καλή λειτουργία του πολιτικού οικοδομήματος που θα αναδείξει για να υπηρετήσει την κοινοβουλευτική μας δημοκρατία και κατ' επέκταση τις ανάγκες του τόπου και των πολιτών κατά προβλεπόμενα από το Σύνταγμα. Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, το δικό σας σχέδιο οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε ένα οικοδόμημα σαθρό και ευάλωτο στην παραμικρή σεισμική δόνηση. Είστε τόσο επιρρεπείς στον ευτελισμό των δημοκρατικών θεσμών και στη χειραγώγησή τους προς εξυπηρέτηση μικροκομματικών σκοπιμοτήτων, που δεν διστάσετε να ευτελίσετε ακόμα και αυτόν την ύψιστη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, τοποθετώντας την στη σκιά εκλογικών πειραματισμών και μικροπολιτικών μαγειρικής. Θα έπρεπε να συζητάμε πώς θα ενισχύουμε τους θεσμούς, πώς θα περιφρουρήσουμε τη διαφάνεια, πώς θα εγγυηθούμε την καλή λειτουργία της δημοκρατίας μας και πώς θα θεραπεύσουμε αστοχίες που τροφοδοτούν δικαίως ή αδίκως την καχυποψία των πολιτών έναντι της πολιτικής. Αυτό επιχειρεί μια δημοκρατία με τις δικές της προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση να συμβάλλει σε μια αναθεώρηση της ποιότητας της δημοκρατίας μας με τη μακρόπνοη βελτίωση και εξυγίαση του πολιτικού συστήματος, αλλά με ευθύνη της κυβέρνησης. Τι κάνουμε αντί γι' αυτό? Ασχολούμαστε με τις βραχυπρόθεσμες μικροκομματικές ανάγκες των κυβερνώντων. Μετράμε τους βουλευτές ως κουκιά. Αναλωνόμαστε σε αναλύσεις σχετισμού πολιτικών δυνάμεων, ευτελίζοντας εκ των ενόντων στα μάτια των πολιτών το ρόλο των βουλευτών και του πολιτικού δυναμικού της χώρας. Εκπέμπουμε την εικόνα ενός πολιτικού συστήματος που παίζει παιχνίδια εξουσίας, που έχουν ως αφετηρία την ανάγκη πολιτικής επιβίωσης ενός κόμματος και ενός πρωθυπουργού που, βλέποντας ότι χάνουν το λαϊκό αίρισμα και προφανώς στις επόμενες εκλογές επιχειρούν να προκαλέσουν εκλογική αναμπομπούλα και συνθήκες ακυβερνησίας, και σε αυτό θα επανέλθω. Κοινοβούλιο σημαίνει αντιπροσώπευση, κυρίες και κύριοι. Αυτή η ανάγκη αντιπροσώπευσης μας οδηγεί αναπόφευκτα στο σχηματισμό κομμάτων και η κοινοβουλευτική παρουσία αυτών δημιουργεί το σχήμα συμπολίτευση-αντιπολίτευση. Όμως η επιλογή ενός εκλογικού συστήματος δεν μπορεί να λαμβάνεται μόνο με μέτρο την ικανότητά του να αποτυπώνει επακριβώς τις προτιμήσεις των εκλογέων στον αριθμό των αντιπροσώπων και στο μέγεθος των κοινοβουλευτικών ομάδων. Η μεγάλη πρόκληση ενός εκλογικού συστήματος είναι να συνδυάζει την δημοκρατική ανάδειξη των πολιτικών εκπροσώπων του εκλογικού σώματος και τη λαϊκή βούληση με την συγκρότηση κυβέρνησης και την ανάγκη σταθερής διακυβέρνησης της χώρας. Η μεταπολιτευτική μας κοινοβουλευτική δημοκρατία στα 40 και πλέον χρόνια ομαλού και αδιατάραχτου πολιτικού βίου, αναγνωρίζοντας την ανάγκη να ικανοποιηθούν ταυτόχρονα και οι δύο υψηλές απαιτήσεις. Έτσι πέτυχε διαχρονικά με παραλλαγές ενισχυμένης αναλογικής και η πολιτική βούληση των πολιτών να αντανακλάται όσο δυνατόν πιο πιστά και αντιπροσωπευτικά και η χώρα να απολαμβάνει την ασφάλεια σταθερών κυβερνήσεων ακόμα και στις πιο πρόσφατες περιπτώσεις των κυβερνήσεων συνεργασίας από το 2012 μέχρι σήμερα. Γιατί και η δική σας κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, χάρη σε ένα τέτοιο σύστημα υφίσταται. Αυτή η πορεία επιχειρείται να ανακοπεί σήμερα με την εισαγωγή προς ψήφιση ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας ενός νέου εκλογικού νόμου. Μιλάει η κυβέρνηση για απλή και άδολη αναλογική τη στιγμή που ούτε το σκεπτικό της είναι τόσο απλό, ούτε και οι επιδιώξεις της άδολες. Γιατί, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, αφού είστε τόσο ευαίσθητοι και αντίθετοι με τα πλειοψηφικά συστήματα, σπεύσατε το 2013 να μετεξελιχθείτε σε νέο κόμμα από συνασπισμούς που ήσασταν για να μην χάσετε το εκλογικό μπόνους των 50 ευρώ? Τότε η ιδεολογική σας προσήλωση στην απλή αναλογική σας επέτρεπε την παρέκκληση, ενώ ξαφνικά σας επαναφέρει η συνείδησή σας τώρα στον ίσιο δρόμο? Η αλήθεια είναι άλλη και δυστυχώς για εσάς την αντιλαμβάνονται και οι πολίτες.
Η αλήθεια είναι πως η κυβέρνηση βρίσκεται μπροστά σε τρομερά αδιέξοδα που δημιουργούν αποτυχημένες πολιτικές της και έχει ήδη εισέλθει σε φάση αποσύνθεσης. Η ολοένα αντινόμενη δυσαρέσκεια των πολιτών δημιουργεί κλίμα ζωφερό για την πολιτική προοπτική των κομμάτων της κυβέρνησης. Η δημοσκοπική της καθίζηση προϊονίζεται την εκλογική της κατάρρευση. Είναι οφθαλμοφανές πως η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ βρίσκεται σε αποδρομή. Σχεδόν καθίσταται αυταπόδεικτο. Πώς? Η πιο τρανή απόδειξη είναι η σπουδή με την οποία έφερε τον εκλογικό νόμο και οι προσπάθειες που κατέβαλε να αποσπάσει τη συνένεση των κομμάτων της αντιπολίτευσης για να πιάσει τον μαγικό αριθμό που θα επιτρέψει στις νέες ρυθμίσεις να εφαρμοστούν από τις αμέσως επόμενες εκλογές. Έχοντας το θράσος να προβάλλει και ως αποκλειστικό της προνόμου την ευαισθησία, ευαισθησία που είναι μάλλον σκανδαλωδώς επιλεκτική. Επιλεκτική και à la carte. Διότι ευαισθητοποιείται δημοκρατικά να παραχωρήσει εκλογικά δικαιώματα στους 17άριδες, αλλά για τους χιλιάδες Έλληνες πολίτες εκλογής που βρίσκονται στο εξωτερικό, παγερά, κοινικά και αντιδημοκρατικά αρνείται να τους δώσει τη δυνατότητα να ασκήσουν τα απαράγραπτα πολιτικά τους δικαιώματα και φυσικά στους συμπατριώτες μας αυτούς συμπεριλαμβάνονται δεκάδες χιλιάδες νέοι 18, 20, 25 χρονών, για τους οποίους βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ δήθεν κόπτεται και ευαισθητοποιείται, αλλά μονάχα στα λόγια. Και για να σταθώ λίγο στην ψήφο των 17άριδων. Ενδεικτικός της υποκρισίας με την οποία τους αντιμετωπίζετε είναι ο τρόπος με τον οποίο προσπαθείτε να τους γοητεύσετε, κύριοι της κυβέρνησης. Από τη μία εξυψώνετε στην πράξη την επάρκεια της οριμότητάς τους, αναγνωρίζοντας ζωντάς τους το δικαίωμα στην ψήφο, και από την άλλη τους θεωρείτε τόσο ανώριμους που προσπαθείτε να τους προσετερεστείτε με δίθεν παροχές που ευνοούν την ελάσσονα προσπάθεια στην εκπαιδευτική διαδικασία, την προαγωγή της μετριότητας, την απαξίωση της αριστείας, αλλά και τη δυνατότητα να παίρνουν νωρίτερα το αυτοκίνητο του μπαμπά. Πόσο πιο ανώριμοι και μικροί τελικά θα αποδειχτείτε. Επέρετε ο Πρωθυπουργός για τη συνέπεια της αριστεράς, ως προς την απλή αναλογική. Συγγνώμη, αλλά τη μόνη συνέπεια που μπορώ τελικά να αναγνωρίσω στις προθέσεις αυτού και του ΣΥΡΙΖΑ είναι η πρόκληση ζημίας στη χώρα. Με ιδιαίτερα αρνητικό τρόπο πολιτευόταν πάντα από τη θέση της ισχυρής μειοψηφίας. Με ζημιογόνο τρόπο αντιπολιτευόταν από τα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Με ολοσχερός καταστροφικό τρόπο ασκούν σήμερα τη διακυβέρνηση της χώρας και, σαν να μην αρκεί αυτό, μεθοδεύουν τη φυγή τους από την εξουσία, προκαλώντας αφενός πρόβλημα στην αυριανή κρίσιμη δυνατότητα διακυβέρνησης της πατρίδας μας και διασώζοντας αφετέρου την πολιτική τους ύπαρξη. Είναι λοιπόν ιστορική αναγκαιότητα να μην προχωρήσουμε στα βήματα που ορίζει η κυβέρνηση. Και ξέρετε, κύριοι υπουργοί και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, και κλείνω με αυτό, η Ελλάδα δεν έχει αντοχές. Και εσείς το γνωρίζετε από πρώτο χέρι, κύριοι υπουργοί. Έχετε επαναφέρει τη δημόσια διοίκηση σε συνθήκες διαβρωτικού κομματισμού και διάλυσης που είχαμε αρχίσει να θεραπεύουμε. Εξωθείτε σε αφανισμό κάθε υγιές κύτταρο της πραγματικής οικονομίας, με την πιο εξοντοτική υπερφορολόγηση που έχει γνωρίσει ποτέ ο τόπος. Έχετε αποδυναμώσει τραγικά τη θέση και την αξιοπιστία της χώρας μας στο διεθνές περιβάλλον. Έχετε διαμορφώσει δηλαδή τις συνθήκες για να μην μπορεί η Ελλάδα να αντέξει ούτε μια μικρή περίοδο ακυβερνησίας, και σε αυτήν ακριβώς την δοκιμασία επιχειρείτε συνειδητά να την υποβάλλετε. Θέλω να πιστεύω πως η πλειοψηφία των Ελλήνων βουλευτών δεν θα ακολουθήσει την κυβέρνηση σε αυτόν τον παραλογισμό και θα λειτουργήσει πραγματικά πατριωτικά, αποτρέποντας νέες περιπέτειες. Σε αρκετές περιπέτειες έχει βάλει ήδη την Ελλάδα και τους Έλληνες αυτή η κυβέρνηση. Δεν αντέχει άλλο ο τόπος. Κύριε της κυβέρνησης, πραγματικά δεν σας αντέχει άλλο ο τόπος. Ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε. Ο συνάδελφος κύριος